Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφε. Ο κύριος Αρσένης, τώρα για ένα λεπτό. Σήμερα νιώθω υποχρέωση να δώσω με τη φωνή μου φωνή στα θύματα της τραγωδίας των Φαρμακονής. Στον Αμπντούλ Σαμπούρ Αζίζη, στον Φαντά Μοχάμεντ Αχμάντι, στον Εξάντα Σούφι, για σωθέντες του ναυαγίου που χάσαν όμως τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Λένε, οι λιμενικοί δεν ήρθαν να μας σώσουν, ήθελαν να μας πνίξουν. Σηκώσαμε ένα μωρό για να το δούνε, να δουν ότι έχουμε γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες φώναζαν βοήθεια και οι λιμενικοί τις βρίζανε. Θα μας άφηναν να πνιγούμε, αν δεν πάθαινε το σκάφος του λιμενικού βλάβη. Ένα σύρος που είχε καταφέρει να ανέβει στο σκάφος του λιμενικού πέταξε ένα ξύλο, να πιαστεί ένα παιδί. Αλλά ο λιμενικός το κλώτσισε. Μας έβαλαν να υπογράψουμε χωρίς γερμηνέα. Καταγγέλλω την υποκρισία, την ηθική αυτουργία και τη συνυπευθυνότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που στηρίζουν ακόμα το Δουβλίνο 2 και που δεν δέχονται να μοιράζονται οι πρόσφυγες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Όμως οι πολιτικές εντολές που δίνονται στους άντρες του ελληνικού λιμενικού να επαναπροωθούνται άτυπα με κάθε μέσο οι πρόσφυγες πίσω στη Τουρκία τους μετατρέπει σε δίμιους. Και γι' αυτό, κύριε Βενιζέλο, έχετε πολιτική ευθύνη. Gracias, gracias, Critón. Σε ευχαριστώ, Κρήτο.